Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να αρχίσω απολογούμενη, γιατί το θέμα που θα αναπτύξω και ο περιορισμένος χρόνος μιας εισήγησης είναι μάλλον ασύμβατα μεταξύ τους. Επομένως, θα προσπαθήσω να θίξω εκείνες τις πλευρές του θέματος οι οποίες εξηγούν ως ένα βαθμό γιατί τελικά η τιμή της λογοτεχνίας έχει χαθεί και μαζί με αυτήν έχει χαθεί και το όνειρο της μεγάλης Αγγλίδας συγγραφέως της Virginia Woolf, που έγραφε «Όταν η ημέρα της κρίσης ξημερώσει και οι μεγάλοι κατακτητές, οι δικαστές, οι κυβερνήτες έρθουν να πάρουν την ανταμοιβή τους, το στέμα, τη δάφνη, τα ονόματά τους χαραγμένα στο αιώνιο μάρμαρο, ο παντοδύναμος θα στραφεί στον Πέτρο και θα του πει όχι δίχως κάποιο φθόνο όταν μας δει να ερχόμαστε παραμάσχαλα με τα βιβλία μας. Κοίτα, αυτοί δεν χρειάζονται ανταμοιβή, δεν έχουμε τίποτα να τους δώσουμε. Αυτοί αγάπησαν το διάβασμα». Τώρα, εάν επιχειρούσαμε μια περιδιάβαση στους τίτλους της ελληνικής και της ξένης βιβλιογραφίας, θα διαπιστώναμε ότι τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας απασχολεί επίμονα τόσο τους παιδαγωγούς όσο και τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας. Η αιτία αυτής της επίμονης ενασχόλησης θα πρέπει, νομίζω, να αναζητηθεί στην κρίση που διέρχεται το μάθημα τις τελευταίες δεκαετίες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια. Πρόκειται για μια κρίση σοβαρή, η οποία μας οδήγησε πολλές φορές σε αδιέξοδο. Παρά το γεγονός ότι η λογοτεχνία ως γνωστικό αντικείμενο κατέχει κεντρική θέση στα προγράμματα σπουδών, από πολλούς έχει αμφισβητηθεί η διδαξιμότητά της, αλλά και η αξία της ως μέσου διαπαιδαγώγησης των νέων. Η αμφισβήτηση αυτή στηρίζεται σε δύο θεμελιώδη για τη διδακτική της λογοτεχνίας ερωτήματα. Πρώτον, μπορεί η λογοτεχνία ως μορφή τέχνης να μεταβληθεί σε αντικείμενο διδασκαλίας? Και δεύτερο, μπορεί ένα λογοτεχνικό κείμενο να λειτουργήσει ως μορφωτικό αγαθό, αφού η λογοτεχνική του αξία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τα ηθικά διδάγματα τα οποία ενδεχομένως περιέχει? Οι απαντήσεις βέβαια στα ερωτήματα αυτά δεν είναι ούτε απλές ούτε μονοσήμαντες, γιατί αν αρνηθούμε το γεγονός ότι η λογοτεχνία είναι δυνατόν να διδαχθεί, ακυρώνουμε στην ουσία τη δυνατότητα που έχει ένα λογοτεχνικό κείμενο να επικοινωνεί με τον αναγνώστη του. Αν πάλι δεχτούμε ότι η λογοτεχνία μπορεί εύκολα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια να λειτουργήσει ως γνωστικό αντικείμενο, σημαίνει πως παραβλέπουμε το γεγονός ότι τόσο οι ιδιαιτερότητες της λογοτεχνικής γραφής, όσο και το περιεχόμενο του λογοτεχνικού κειμένου, δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στον αναγνώστη μόνο μέσα από τυποποιημένες διδακτικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα όμως, μια αβασάνιστη απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε το γεγονός πως η ενασχόληση των ανθρώπων με τη λογοτεχνία δεν εμπόδισε δύο παγκοσμίους πολέμους, ούτε κατήργησε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ούτε σταμάτησε αυτούς που αποφάσισαν να ρίξουν τις ατομικές βόμβες, ούτε βέβαια απέτρεψε τις τραυματικές εμπειρίες που βιώνουμε σήμερα εξαιτίας της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. Φαίνεται λοιπόν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί όχι τόσο η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα της κρίσης που διέρχονται οι λογοτεχνικές, αλλά και γενικότερα οι ανθρωπιστικές σπουδές τις τελευταίες δεκαετίες. Οι γενικότερες αιτίες της κρίσης αυτής θα πρέπει, νομίζω, να αναζητηθούν σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνονται από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής μας και οι οποίοι επηρεάζουν καθοριστικά τόσο τις αναγνωστικές μας προτιμήσεις, όσο και την αναγνωστική μας συμπεριφορά. Πρώτα απ' όλα, η μεταβίβαση των πολιτιστικών αξιών, των οποίων φορέας θεωρείται ότι είναι η μεγάλη λογοτεχνία του παρελθόντος, φαίνεται να μην έχει ιδιαίτερη σημασία σε έναν πολιτισμό στον οποίο κυριαρχεί η εικόνα και η πληροφορία. Έπειτα, ο ξέφρενος ρυθμός της σύγχρονης ζωής μες της μεγαλοπόλης, η αποξένωση των ανθρώπων, οι συνθήκες εργασίας, η αλωτρίωση της καθημερινής ζωής
επιδρούν αρνητικά στη διαμόρφωση της αναγνωστικής μας συμπεριφοράς. Τέλος, η παραγωγή και η κυκλοφορία του βιβλίου βασίζεται στους νόμους της ελεύθερης αγοράς και κυρίως στον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, όπως όλα τα καταναλωτικά προϊόντα. Ένα βιβλίο ίσον ένα σαμπουάν. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν επηρεάζουν αρνητικά μόνο τη στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στη λογοτεχνία, αλλά επηρεάζουν εξίσου αρνητικά και τη διδασκαλία της. Αυτό σημαίνει ότι η λογοτεχνία ως γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών έχει τεθεί στο περιθώριο, όχι βέβαια τυπικά, αφού η διδασκαλία της εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική, αλλά ουσιαστικά. Η περιθωριοποίηση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτέλεσμα της γενικότερης αμφισβήτησης της λογοτεχνίας ως γνωστικού αντικειμένου σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει τη γνώση και την παιδεία χρησιμοθυρικά. Συνέπεια αυτής της αμφισβήτησης είναι και η θεωρητική έξαρση που παρατηρήθηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70 και που είχε ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανατροπή πολλών καθιερωμένων αντιλήψεων σχετικά με το χαρακτήρα και τη φύση του λογοτεχνικού φαινομένου, να θεσμοποιηθεί η θεωρία της λογοτεχνίας στον ακαδημαϊκό τουλάχιστον χώρο, τόσο ως μέθοδος προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, όσο και ως διδακτική τεχνική. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στις πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά η δυναμική του ήταν τέτοια, ώστε επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του μαθήματος της λογοτεχνίας και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται η θεωρία της λογοτεχνίας συνδέονται άμεσα με τους προβληματισμούς της σύγχρονης διδακτικής της λογοτεχνίας. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες μας απασχολούν ζητήματα όπως τι είδους κείμενα είναι δυνατόν ή πρέπει να διδάσκονται ως προς τη λογοτεχνικότητα. Δηλαδή, υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το μη λογοτεχνικό. Την ποιότητα των κειμένων. Τα ενδιαφέροντα του αναγνώστη ανάλογα με το φύλο, την κοινωνία και την εποχή στην οποία ζει. Έπειτα, ποια σημασία έχει ο παραδοσιακός λογοτεχνικός κανόνας? Είναι εν τέλει απαράβατος? Με τον όρο λογοτεχνικό κανόνα εννοούμε το σώμα των λογοτεχνικών κειμένων που η λογοτεχνική, ιστορική και πολιτική παράδοση κάθε χώρας ανέδειξε ως σημαντικά για να διδάσκονται. Έπειτα, ποιες διδακτικές διαδικασίες μπορούν να εξασφαλίσουν τον ενεργό ρόλο του αναγνώστη και τη συνεχή επαφή του με τη λογοτεχνία, την αναγνωστική επάρκεια, την όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου? Και τέλος, ως ποιο βαθμό είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσει ο μαθητής αναγνώστης την ιστορική και ιδεολογική διάσταση της λογοτεχνίας? Η προβληματική αυτή επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον προσανατολισμό των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών. Αυτό το διαπιστώνουμε στην ευρύτερη προοπτική μέσα από την οποία προσεγγίζεται η έννοια λογοτεχνία, στη διεύρυνση των ορίων του λογοτεχνικού κανόνα, όπως τον ορίσαμε προηγούμενα, στη νέα αντίληψη για τους σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος και τέλος στην ανανέωση της διδακτικής πρακτικής. Στην πορεία όμως τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν. Παρά τις ρήξεις και τις ανατροπές, η θεωρία της λογοτεχνίας από τη στιγμή που θεσμοθετήθηκε ως γνωστικό αντικείμενο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αργότερα στη δευτεροβάθμια, δεν απέφυγε την παγίδα της τυποποίησης. Μετατράπηκε σε μέθοδο και έγινε μια μικρή και θα έλεγα ακίνδυνη παιδαγωγική τεχνική. Γιατί η τυποποίηση αυτή βέβαια δεν προέκυψε τυχαία, αλλά συνδέθηκε με συγκεκριμένες ιδεολογικές επιλογές που υπαγορεύτηκαν ως ένα μεγάλο βαθμό από την εξελικτική πορεία του καπιταλισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το λογοτεχνικό κείμενο, για να είναι χρήσιμο στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία,
θα έπρεπε να απογυμνωθεί από τις ιδεολογικές του σημάνσεις, να ερμηνεύεται ανεξάρτητα από τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που το διαμόρφωσαν, ενώ ο αναγνώστης θα είχε το προνόμιο να ερμηνεύει το κείμενο όπως εκείνος νομίζει, χωρίς να παίρνει υπόψη του τις δεσμεύσεις ιστορικές και ιδεολογικές που το ίδιο το κείμενο και ο συγγραφέας τους επιβάλλουν. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε τα λογοτεχνικά έργα να μετατραπούν σε ακίνδυνα αναγνώσματα. Η αρνητική αυτή τροπή, την οποία πήρε η μελέτη και η διδασκαλία της λογοτεχνίας, δεν πέρασε απαρατήρητη. Έτσι, σημαντικοί θεωρητικοί και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι σε μεγάλα πανεπιστήμια της Δύσης, όχι ακριβώς μαρξιστές, επηρεασμένοι όμως σε μεγάλο βαθμό από τη μαρξιστική θεωρία, ανέδειξαν το πρόβλημα και επεσήμαναν την αναγκαιότητα μιας διαλεκτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, μια τάση εξισορρόπησης των παραμέτρων που προσδιορίζουν την ερμηνευτική διαδικασία. Οι έννοιες συγγραφέας, κείμενο, αναγνώστης, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο δεν θεωρούνται πλέον ανεξάρτητα στοιχεία με τα οποία πρέπει να συγκρουστούμε ή να ταυτιστούμε όταν ερμηνεύουμε ένα λογοτεχνικό κείμενο, αλλά αντιμετωπίζονται πλέον ως πλευρές ενός ενιαίου συστήματος. Το λογοτεχνικό κείμενο δεν θεωρείται πλέον ουδέτερο αντικείμενο μελέτης, αλλά προϊόν σύνθετων ιστορικών και κοινωνικών συνθήκων, οι οποίες επέδρασαν τόσο στην παραγωγή όσο και στην ερμηνεία του. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως επαρκής, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, αναγνώστης αυτός που είναι απαλλαγμένος από κάθε εξωτερική επίδραση και γνωρίζει τις ερμηνευτικές, στρατηγικές και τεχνικές, αλλά εκείνος που μπορεί να δικαιολογήσει τις αξιολογικές του κρίσεις, οι οποίες όμως δεν διαμορφώνονται στο κενό, αλλά εν τόπο και χρόνο και ως εκ τούτου είναι ιστορικά και ιδεολογικά οριοθετημένες. Ενώ λοιπόν η διαλεκτική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου είναι ζητούμενο της σύγχρονης ερμηνευτικής, υπό την έννοια ότι δημιουργεί νέες προοπτικές, όχι μόνο για τη λογοτεχνική κριτική, αλλά κυρίως για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Εδώ και χρόνια τα προγράμματα σπουδών, τόσο στον τόπο μας όσο και διεθνώς, παλεύουν με παλιά φαντάσματα και οδηγούν συνειδητά ή ασυνείδητα τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο περιθώριο της γλωσσικής διδασκαλίας. Ενδεικτικά θα αναφερθώ πρώτα σε ορισμένες πλευρές του νέου προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο γυμνάσιο. Αν κάποιος κατορθώσει, και εννοώ να κατορθώσει, να μελετήσει προσεκτικά τις γενικές κατευθύνσεις της προσέγγισης της λογοτεχνίας και τη διδακτική πλαισίωση της μάθησης, διαπιστώνει ότι κυριαρχούν τα εξής. Πρώτον, το βίωμα και η βιωματική μάθηση. Δεύτερο, η καλλιέργεια της φαντασίας. Τρίτο, το λογοτεχνικό κείμενο ως μέσο ψυχαγωγίας και αντικείμενο αισθητικής απόλαυσης. Τέταρτο, η συνεργατική προσέγγιση και οι τεχνικές συνανάγνωσης. Πέμπτο, η διακειμενικότητα μέσα από τη σύγκριση κειμένων. Έκτο, ως προς τη θεωρία της λογοτεχνίας κυριαρχούν οι αναγνωστικές θεωρίες, η πρόσληψη και η αναγνωστική ανταπόκριση και οι κειμενοκεντρικές θεωρίες, η νέα κριτική και η αφηγηματολογία. Και έβδομο, σε ορισμένα σημεία αναφέρεται η σημασία της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής συνείδησης, χωρίς όμως να γίνεται αντιληπτό με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η καλλιέργειά τους. Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν βέβαια να αποκλειστούν όταν επιδιώκουμε μια ουσιαστική διδακτική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου. Δεν θα μπορούσαν όμως να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τις ιστορικές παραμέτρους που προσδιορίζουν το λογοτεχνικό έργο, το δημιουργό του, τον αναγνώστη και σε τελευταία ανάλυση τη συνολική αναγνωστική και διδακτική διαδικασία. Αυτή η ιστορική διάσταση δεν είναι σαφή στα προγράμματα σπουδών. Μόνο στο πρόγραμμα της Τρίτης Γυμνασίου αναφέρεται η σχέση της εποχής και του συγγραφέα με το έργο, αλλά πολύ συνοπτικά και επιφανειακά, χωρίς να εξηγείται με ποιους τρόπους διαμορφώνεται και αποκαλύπτεται η σχέση αυτή. Η ιστορική διάσταση
ζητούμενο, όπως είδαμε, της σύγχρονης ερμηνευτικής δεν περιορίζεται στην αναφορά των χαρακτηριστικών της εποχής και στη βιογραφία του συγγραφέα. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο και συνδέεται με τη διαλεκτική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο συγγραφέα, το κείμενο, τον αναγνώστη και την εποχή. Όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, δεν αντιλαμβάνομαι αλήθεια γιατί τίθεται ως αρχή η Επτανησιακή Σχολή. Η Επτανησιακή Σχολή δεν γεννήθηκε στο κενό. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός και το δημοτικό τραγούδι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή της. Μπορεί ο Σολωμός να έχει χαρακτηριστεί και είναι ο γενάρχης της νεοελληνικής ποίησης, αλλά δεν ξεφύτρωσε τυχαία. Η συγκεκριμένη επιλογή εικάζω ότι ενδεχομένως συνδέεται με την αντίληψη ότι τα πολύ παλιά κείμενα είναι βαρετά για τα παιδιά ή με την αντίληψη του σειρμού, την ξέρετε, ότι δεν υπήρξε νεοελληνικός διαφωτισμός κλπ. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του βιώματος και της βιωματικής μάθησης, έχει πολλές διαστάσεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν πανάκια. Καταρχάς και καταρχήν, τα βιώματά μας είναι ταξικά και ιστορικά προσδιορισμένα. Άλλα βιώματα έχει ένα παιδί που ζει σε μια αγροτική κοινωνία, άλλα αυτό που μεγαλώνει σε αστικό περιβάλλον, άλλα αυτό που φυτά σε ένα ιδιωτικό κολέγιο και άλλα αυτό που πηγαίνει σε ένα εσπερινό γυμνάσιο. Η ανάδειξη του βιώματος ως ενιαίου κριτηρίου μάθησης κάθε άλλο παρά προοδευτική κατεύθυνση έχει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στη δεκαετία του 70 η βιωματική μάθηση αμφισβητήθηκε ως ελιτίστικη από έναν σημαντικό γερμανό θεωρητικό, τον Ρολφ Γκάισλερ. Αν δεν προηγηθεί η γνώση των ιστορικών και κοινωνικών παραμέτρων που προσδιορίζουν το λογοτεχνικό κείμενο, το βίωμα δεν μπορεί να λειτουργήσει και μάλιστα σε μικρά παιδιά που εκ των πραγμάτων έχουν περιορισμένα βιώματα. Από την άλλη, η φαντασία, η ψυχαγωγία και η αισθητική απόλαυση είναι αναμφισβήτητα στοιχεία εκ των ουκάνευ της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Αλλά η λογοτεχνική παιδεία έχει ή οφείλει να έχει ως στόχο τη γνώση. Γνώση βέβαια μιας άλλης τάξης, διαφορετικής από αυτήν που παρέχουν οι θετικές επιστήμες, αλλά και η ιστορία και η κοινωνιολογία. Είναι η γνώση της ανθρώπινης ζωής, ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένης. Γνώση που επιτυγχάνεται με την κατανόηση και την ερμηνεία των ιδιαίτερων συμβάσεων που απαιτεί η λογοτεχνία ως μορφή τέχνης. Τώρα, η συνεργατική προσέγγιση και οι τεχνικές συνανάγνωσης είναι μια ουσιαστική και δημιουργική μορφή ανάγνωσης, αρκεί να μην θεωρείται μονόδρομος. Δεν προσφέρονται όλα τα κείμενα, ούτε όλες οι περιστάσεις για ομαδική ανάγνωση. Και η κατάχρηση θα μπορούσε να οδηγήσει τη διδασκαλία σε μια χαοτική διαδικασία, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Ως προς τη θεωρία της λογοτεχνίας, παρατηρούμε ότι επιλέγονται θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες πλέον θεωρούνται παροχημένες, αν εφαρμοστούν μεμονωμένα και χωρίς σύνδεση με τα ιστορικά και κοινωνικά τους συμφραζόμενα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η νέα κριτική που άντησε στα μέσα του 20ου αιώνα αγνοεί τον αναγνώστη και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της, όπως λέει χαρακτηριστικά, στις λέξεις πάνω στη σελίδα. Από την άλλη, η θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης αντιμετωπίζει τον αναγνώστη ως συνδημιουργό και κύριο νοηματοδότη του κειμένου. Δεν υπάρχει δηλαδή κείμενο, υπάρχει μόνο αναγνώστης. Και έτσι υπάρχει και το κείμενο. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ύπαρξης μιας στοιχειώδους διαλεκτικής ενότητας, η οποία θα μπορούσε να άρει τις αντιφάσεις. Η διακειμενικότητα, τέλος, μέσα από τη σύγκριση κειμένων, είναι αναμφισβήτητα θεμελιώδης αρχή της διδακτικής της λογοτεχνίας. Τα λογοτεχνικά κείμενα διαλέγονται με ποικίλους τρόπους μεταξύ τους. Αν ο αναγνώστης είναι σε θέση να αναγνωρίσει αυτούς τους τρόπους και να τους αξιολογήσει, κατορθώνει τελικά να κατακτήσει την κριτική σκέψη που για δεκαετίες νομίζω την αναζητούμε και δεν τη βρίσκουμε. Για να εξασφαλιστεί όμως αυτό, καθώς και η συνοχή της διακειμενικής προσέγγισης και της συγκριτικής διαδικασίας, είναι αναγκαίο να προσδιορίζει τη ταυτότητα του κειμένου ιστορικά, κοινωνικά, γεωγραφικά. Αν δεν διασφαλιστεί αυτό, και όπως φαίνεται δεν διασφαλίζεται από το νέο πρόγραμμα σπουδών, αφού η ιστορική διάσταση είναι στην ουσία εντός παρενθέσεως,
Η διακειμενικότητα είναι κενό γράμμα και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθεί, όπως παλιότερα τα παράλληλα κείμενα, οι παλιότεροι μπορούν να τα θυμούνται, σε μια τυπική φορμαλιστική διαδικασία. Ωστόσο, παρόλο που τα νέα προγράμματα σπουδών δεν προϊονίζονται κάποια θετική εξέλιξη για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της πιλωτικής εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια για την αλλαγή τους, αν οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τις επιστημονικές και συνδικαλιστικές τους ενώσεις, διεκδικήσουν αυτή την αλλαγή με προτάσεις επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένες. Εκεί όμως που διαπιστώνουμε την ουσιαστική περιθωριοποίηση της λογοτεχνίας στα προγράμματα σπουδών, είναι στην πρόσφατη θεσμοθέτηση της συνεξέτασης γλώσσας και λογοτεχνίας. Το λογοτεχνικό κείμενο επιλέγεται με μοναδικό κριτήριο να υπηρετεί η θεματική του, τη θεματική της έκθεσης. Ενώ από την άλλη, η ερώτηση η οποία τίθεται αφορά αποκλειστικά την απόδοση του περιεχομένου, την απλή επισήμανση των περίφημων κειμενικών δικτών και τον απλό σχολιασμό του από το μαθητή. Οι ιστορικές συνθήκες παραγωγής του έργου, ο ρόλος του δημιουργού και η σχέση του με την εποχή του και η διαλεκτική σχέση μορφής και περιεχομένου θεωρούνται στοιχεία άχρηστα για την ερμηνευτική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πού θα βασιστεί ο μαθητής για να υποστηρίξει το σχολιασμό του και το κυριότερο, τι είδους σχέση θα έχει ο σχολιασμός αυτός με το λογοτεχνικό κείμενο. Με δύο λόγια, δεν καταργείται μόνο η αισθητική απόλαυση, αλλά επί της ουσίας καταργείται η ερμηνευτική πράξη. Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο για μας που διδάσκουμε ή θα διδάξουμε λογοτεχνία? Σύντομα θα πω ότι θα πρέπει να έχουμε τρία πράγματα στο νου μας. Πρώτον, να έχουμε ως κύριο μέλημα την κατανόηση των ιδεολογικών και ιστορικών παραμέτρων του λογοτεχνικού κειμένου. Δεύτερο, να προσεγγίζουμε τα λογοτεχνικά έργα κριτικά με βάση τον προβληματισμό του σύγχρονου ανθρώπου. Και τρίτο, να ερμηνεύουμε τη λογοτεχνική μορφή μέσα από την προοπτική της ιστορίας. Με ποιους τρόπους δηλαδή συγκεκριμένα λογοτεχνικά σχήματα και εκφραστικοί τρόποι εκφράζουν το ιδεολογικό περιεχόμενο ενός έργου σε μια συγκεκριμένη εποχή. Η λογοτεχνική παιδεία δεν αλλάζει βέβαια τον κόσμο. Ασκεί όμως καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση της ανθρώπινης σκέψης και συνείδησης. Για να συμβεί όμως αυτό, το μάθημα της λογοτεχνίας δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια στατική μεταβίβαση τεχνικών γνώσεων και πολύ περισσότερο να μεταβάλλεται σε ένα ελεύθερο παιχνίδι χωρίς όρους και κανόνες. Αντίθετα, η λογοτεχνική παιδεία θα πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι η λογοτεχνία είναι ένα σύνθετο ιστορικό και πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο αποκαλύπτει τη διαλεκτική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και την πραγματικότητα της ζωής. Η λογοτεχνία, γράφει ο Ηλία Ερέμπουργκ, μορφώνει τον αναγνώστη, τον βοηθάει να ζήσει καλύτερα, τελειοποιεί τα συναισθήματά του, κάνει τον άνθρωπο πιο προσεκτικό και στοργικό στους διπλανούς του, στους συντρόφους του, σε όλους τους ανθρώπους. Τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, τα ποίηματα είναι, για να το πούμε έτσι, η συγκολητική ουσία της κοινωνίας. Αυτή τη συγκολητική ουσία πρέπει να ξαναβρούμε για να αποκαταστήσουμε τη χαμένη τιμή της λογοτεχνίας. Και αυτοί που θα την αποκαταστήσουν είμαστε εμείς, φίλοι και σύντροφοι. Σας ευχαριστώ.